Καλησπέρα. Καταρχάς να πω χρόνια πολλά, να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο με υγεία. Σήμερα ήμασταν πνευματικά εκτός αγώνα, πραγματικά κάναμε τη χειρότερη μας εμφάνιση. Δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναπαίξει τόσο άσχημα. Θεωρώ ότι τα παιδιά δυστυχώς προσπαθήσαμε όλη τη βδομάδα, ενώ κάναμε πολύ καλές προπονήσεις. Δεν καταφέραμε να τους πείσουμε ότι το παιχνίδι το οποίο παίζουμε είναι τελικός για τη Λάρισα και έτσι θα το αντιμετωπίσουν. Νομίζαμε ότι θα κερδίσουμε ίσως εύκολα, δεν ξέρω. Ήταν πραγματικά πολύ λάθος η προσέγγιση που είχαμε και η νοοτροπία που δείξαμε. Με αποτέλεσμα να φανεί αυτό από την αρχή του αγώνα, όταν στο πρώτο δεκάλεπτο δεχτήκαμε σχεδόν 30 πόντους και στην ουσία δώσαμε το δικαίωμα στους έμπειρους παίχτες της Λάρισας, πολύ καλούς σουτέρ που έχει και παίχτες που ξέρουν την ελληνική πραγματικότητα και την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, να μας τιμωρήσουν και να χάσουμε το παιχνίδι απόλυτα δίκαια, θα έλεγα, και με μεγάλη διαφορά. Εμείς πρέπει να στρωθούμε στη δουλειά. Δεν έχουμε πρόβλημα βασικά δουλειάς, εννοώντας ότι οι προπονήσεις και την προηγούμενη εβδομάδα ήταν σωστές και όλο αυτό το διάστημα. Προφανώς πρέπει να δουλέψουμε πάλι κι άλλο στην νοοτροπία και στο μυαλό των παιχτών, ώστε να παρουσιαστούμε πανέτοιμοι για τη συνέχεια. Το μοναδικό θετικό στοιχείο και σημαντικό στοιχείο για την ομάδα μας γενικότερα, αλλά και για την ομάδα μας αλλά και για το ελληνικό μπάσκετ, είναι η επανεμφάνιση του Μιχάλη του Λούτζη. Προπονείται μαζί μας το τελευταίο διάστημα. Σήμερα θεωρώ ότι τον αδίκησα και λίγο με την έννοια ότι θα μπορούσα να τον βάλω λίγο παραπάνω, γιατί το παιχνίδι είχε ξεφύγει. Αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι αυτό το πρόβλημα για τον Μιχάλη. Θεωρώ ότι εφόσον έχει υγεία θα διαπρέψει στην πορεία σε επόμενα χρόνια και δεν νομίζω ότι θα έχει να θυμάται τίποτα από σήμερα, αν έπαιξε λίγο ή όχι. Αυτά. Καλή χρονιά. Κάνε. Δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι για τον Λαύριο, τον Θαυμάριο, όπου το Λαύριο έχανε με μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά και κατόρθωσε να τη μειώσει στη συνέχεια. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν μεγάλα, μικρά διαστήματα. Αυτά αποτελούν ένα πρόβλημα για την ομάδα του Λαυρίου. Φυσικά και αποτελεί ένα πρόβλημα. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την ηλικία των παιχτών και, και την έλλειψη εμπειρίας που υπάρχει. Αλλά νομίζω ότι στον Άρη ήταν λίγο περισσότερο δικαιολογημένοι. Δηλαδή είχαμε μπει καλά στο παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν αρκετά καλοί. Είχαμε ένα πολύ κακό νεκρό διάστημα στο τρίτο δεκάλεπτο. Και στην πορεία επιστρέψαμε στον αγώνα. Σήμερα στην ουσία δεν επιστρέψαμε ποτέ στον αγώνα. Ακόμα και όταν μειώσαμε, ας πούμε, στους 10 πόντους, 12, αν μπορούμε να πούμε ότι μειώνει στους 10-12 πόντους. Οι ενέργειες μας ήταν βιαστικές και βεβαιασμένες και στην ουσία τον έλεγχο του αγώνα τον είχε συνέχεια η Λάρισα. Σε κανένα διάστημα νομίζω δεν πιέστηκε ή φοβήθηκε ο αντίπαλος coach ότι υπάρχει περίπτωση να χάσει το παιχνίδι. Εμείς πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό και πρέπει να σκεφτόμαστε όπως σκεφτόμασταν στον πρώτο γύρο, στα πρώτα παιχνίδια, χωρίς φόβο, να τους σεβόμαστε όλους και να παίζουμε για τη σωτηρία μας, γιατί ίσως αυτό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα. Τα παιδιά δεν είχαν την αίσθηση της αυτοσυντήρησης, θα έλεγα, και γι' αυτό παρουσιαστήκαμε, θα έλεγα, χωρίς ενέργεια και χωρίς σκληράδα στο παιχνίδι μας. Ευχαριστώ.